θα κάνουμε ένα βίντεο fashion haul, ίσως το μεγαλύτερο fashion haul που έχω κάνει στο κανάλι μου. Έχω να σας δείξω πάρα πολλά πράγματα και μπορεί, αν δω ότι βγαίνει πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο, να το σπάσω σε δύο μέρη, γιατί έχω και μια τεράστια παραγγελία από Shinside, αλλά έχω και πάρα πολλά άλλα πράγματα να σας δείξω. Λοιπόν, θα είμαι σύντομη, περιεκτική και όσο το δυνατόν πιο επεξηγηματική. Δεν θέλω να βγει μεγάλο το βίντεο, γιατί εγώ το βαριέμαι τα μεγάλα τα βίντεο, να σας πω την αλήθεια, οπότε δεν θέλω να βαριαστεί κι εσείς. Πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Όλα αυτά που βλέπετε πίσω μου, εδώ και κάτω και αριστερά και δεξιά, είναι πράγματα τα οποία μου έχουν έρθει τον τελευταίο καιρό, είτε μου τα έχουν στείλει είτε τα έχω πάρει μόνη μου. Έχω κάνει και κάποιες αγορές από εδώ, από καταστήματα εδώ στην Ελλάδα. Και θέλω να σας τα δείξω όλα. Φυσικά δεν τα έχω πάρει σε διάστημα μιας εβδομάδας, είναι ενός μήνα και. Και ελπίζω να σας αρέσουν αυτά τα βίντεο, τα fashion haul. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, είναι τα βίντεο που συνήθως βλέπω πιο πολύ. Πάμε κατευθείαν να σας δείξω τι πήρα. Το πρώτο πράγμα που θα σας δείξω δεν είναι fashion, είναι beauty, αλλά ήθελα να σας το δείξω. Είναι από το site Elite Fashion 99. Είναι αυτό εδώ και είναι ένα set με gel μανό, βερνίκια, όζες, gel nail polishes τέλος πάντων. Και μέσα είναι έτσι. Έχει μέσα 2, 4, 6 βερνίκια, τα οποία είναι χρώματα, και ένα top coat και ένα base coat. Τα βερνίκια αυτά είναι super, έκανα τα νύχια μου, πρόλαβα και τα έκανα, τα είχα εδώ και μια εβδομάδα και σήμερα τα έβγαλα. Και είναι από τις λίγες φορές που δεν έχω βάψει τα νύχια μου και είναι χάλια. Και τώρα που τα επισήμανα, σίγουρα θα παρατηρείτε συνέχεια τα νύχια μου, μην τα κοιτάτε. Να σας πω ότι εγώ πήρα το set με τα πιο παστελ χρώματα, αλλά έχει πάρα πολλές επιλογές, κορίτσια. Και μπορείτε να τα αγοράσετε και μόνα τους και σαν set και χωρίς το base top και top coat. Συνολικά κάναν κάτω από 16-17 ευρώ. Και καθίστε να σας δείξω ένα χρώμα. Δεν ξέρω αν φαίνεται από τόσο μακριά. Πάντως ήταν όλα πολύ ωραία, πολύ καλής ποιότητας και πάρα πολύ οικονομικά. Χρειάζονται λάμπα βέβαια, αλλά όσους ψάχνετε πιο πολύ με τα gel, είναι μια χαρά. Μου ήρθε μια τεράστια παραγγελία από το Dress Link. Όλα αυτά τα πραγματάκια που θα σας δείξω γενικότερα σε αυτά τα βίντεο haul, να ξέρετε ότι δεν θα τα κρατήσω όλα για μένα, προφανώς. Κάποια σίγουρα θα δώσω δώρο και κάποια σίγουρα θα τα πάρετε κι εσείς δώρο σε ένα μεγάλο διαγωνισμό που σας ετοιμάζω. Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε από το Dress Link είναι αυτή εδώ η μπλούζα, η οποία είναι πάρα πολύ ανοιξιάτικη. Μου άρεσε φοβερά, φοβερά. Είναι λίγο πιο στενή, γι' αυτό για μένα θα είναι για πιο καλή. Θα τη βάλω ίσως με κάποια φούστα ψηλόμεση. Πάρα πολύ ωραία μπλούζα, πάρα πολύ οικονομική, κορίτσια. Η επόμενη είναι αυτή εδώ, την οποία τη λάτρεψα, γιατί τη βλέπετε έτσι απλή και γράφει LA London Paris Tokyo και κάτω κάτω έχει δαντέλα, που είναι, κάνει ένα τσακ διαφορετικό, μου άρεσε φοβερά και αυτή πάρα πολύ οικονομική. Γενικότερα τα μπλουζάκια στο Dress Link είναι πάρα πολύ οικονομικά, γύρω στα 5-6 δολάρια το καθένα κάνουν. Το shipping το βλέπετε από κάτω ακριβώς από το προϊόν, σου λέει estimate shipping και εσύ το υπολογίζεις κατευθείαν. Συνήθως για τα ρούχα είναι γύρω στο 1 δολάριο από εκεί, για πιο βαριά πράγματα είναι παραπάνω. Σας τα λέω έτσι γρήγορα, θέλω να σας κάνω ένα εκτενές βίντεο για να σας πω για το online shopping και πώς να παραγγείλετε κλπ. Αλλά προς το παρόν, ό,τι προλαβαίνω, λέω. Το επόμενο είναι αυτό εδώ το φούτερ και δεν είναι τέλειο. Είναι ένα λεοπάρ φούτερ, το μέσα του είναι γκρι και λέει Nobody Knows. Το έχω πάρει και σε λεοπάρ με άσπρο, αλλά δεν μου έκανε εκείνο γιατί ήταν σε πιο μικρό νούμερο και το έδωσα στην αδερφή μου. Και από τότε που της το έδωσα μου λέει είναι το αγαπημένο μου φούτερ, δεν το αλλάζω, δεν πρέπει να το ξαναπάρεις ποτέ. Οπότε και εγώ πήρα αυτό εδώ, είναι σε size extra large και μου κάνει μια χαρά και είναι super, ποιοτικά είναι super και είναι και πολύ trendy. Πάμε σε κάποια αξεσουάρ από το Dress Link. Λοιπόν, το πρώτο που πήρα, να σας δείξω πρώτο το πορτοφόλι, είναι αυτό εδώ το πορτοφόλι, το οποίο το είχα παρόμοιο με άλλο ύφασμα στο ίδιο χρώμα, πάλι με μουστάκι μπροστά, πέρυσι και το έδωσα στην αδερφή μου, η οποία με το που το πιάσε στα χέρια της το χάλασε. Το πήρα σε αυτό εδώ, είναι αρκετά μεγάλο και μου αρέσει πολύ, γιατί πήρα άλλα δύο πορτοφόλια, θυμάσαι σε προηγούμενα βίντεο, είναι πιο μικρά, ενώ αυτό εδώ έχει πάρα πολύ χώρο.
Το μπλε χρώμα είναι το αγαπημένο μου, γενικότερα σε αξεσουάρ μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω και ίδιες μπαλαρίνες. Πείτε μου αν ξέρετε που θα βρω τέτοιο χρώμα μπαλαρίνες. Το επόμενο που πήρα είναι αυτό εδώ το μικρό πορτοφόλι θα έλεγα, παύλα τσαντάκι. Εγώ το καλοκαίρι το μόνο που κρατάω είναι ένα τέτοιο τσαντάκι στο χέρι έτσι. Αλλά αυτό έχει και αλυσίδα, δεν ξέρω αν ποτέ θα τη χρησιμοποιήσω. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ οικονομικό και εμένα είναι αυτό που με βολεύει. Βάζω κινητό, κλειδιά και λεφτά και δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο το καλοκαίρι και ένα κραγιόν. Και ένα κραγιόν, μην ξεχνιόμαστε. Πήρα και δύο γυαλιά, τα πρώτα είναι αυτά εδώ. Δεν είναι για μένα, αυτά είναι για την αδερφή μου. Τα έχω και εγώ και τα έχω και σε πολλά χρώματα μάλιστα. Ας τα βάλω. Είναι αυτά εδώ. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι τρομερά. Trendy, που λέμε και εμείς η νεολαία. Και τα επόμενα, τα οποία είναι δικά μου, είναι αυτά εδώ. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ασημή στο πλάι και είναι έτσι. Ελπίζω να σας αρέσουν. Τα γυαλιά τους μαζί με τα έξοδα μεταφοράς και λοιπά κάνουν γύρω στα 3 δολάρια, τίποτα. Και έχω να σας δείξω και δύο τσάντες που πήρα. Η πρώτη είναι αυτή εδώ, την οποία την έχω φορέσει ήδη γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι κάτι πολύ τελείως διαφορετικό από αυτό που διαλέγω συνήθως. Είναι μια τσάντα έτσι λίγο πιο boho style, δεν ξέρω πώς να το πω, την έχω φορέσει ήδη. Είναι σουέτ όλη, είναι πολύ καλής ποιότητας, έχει κρόσια και μέσα. Έχει ένα χαρτομάτιλο με κραγιόν μου, θήκη γυαλιών, αυτά. Είναι πολύ ωραία τσάντα, πάρα πολύ οικονομική και αυτή για την ποιότητά της. Και η άλλη τσάντα, την οποία δεν την έχω βάλει ακόμα, αλλά μόλις βρω τις μπλε μπαλαρίνες που θέλω, θα την χρησιμοποιήσω κατευθείαν, είναι αυτή εδώ. Η οποία, παιδιά, εντάξει, δεν την περίμενα να είναι τόσο καλής ποιότητας. Στο site φαινόταν, να σας πω την αλήθεια, πήγα και ποιότητας και δεν περίμενα να είναι κάτι το super wow. Αλλά ειλικρινά, είναι bowling bag. Είναι σε μπλε χρώμα, την είχε σε πάρα πολλά χρώματα, αλλά εγώ ήθελα μπλε και μου αρέσει που είναι έτσι το πιο σπασμένο μπλε γιατί μπορώ να τη συνδυάσει εύκολα με πάρα πολλά, ακόμα και με τζιν ταιριάζει και μέσα έχει πάρα πολύ μεγάλο χώρο και το ωραίο είναι ότι για να την κρεμάσεις από, από τον ώμο έχει δύο λουράκια. Έτσι. Μου αρέσει πολύ. Συνεχίζω με το Choice, είχα κάνει μια παραγγελία και μου ήρθε πάρα πολύ γρήγορα αυτή τη φορά, μέσα σε 2 εβδομάδες και λέω, τι φας, πόσο ήρθαν όλα τόσο γρήγορα αυτή τη φορά και το πρώτο πράγμα που πήρα είναι μια βούνα, πάλι δεν είναι για μένα, είναι για μια φίλη μου, απλά ήθελα να σας τη δείξω σε αυτό το βίντεο για ποιο λόγο, γιατί τώρα που ανοίγει ο καιρός όλα αυτά τα site βάζουν πάρα πολύ καλές προσφορές στα πιο χειμερινά είδη τέλος πάντων. Δηλαδή σκεφτείτε, αυτή τη γούνα την έχω πάρει εγώ ίδια πριν πάρα πολύ καιρό, πριν τα Χριστούγεννα και την είχα πάρει γύρω στα 50 δολάρια και τώρα την έχει κατεβάσει στα 30, δηλαδή 25 ευρώ που είναι τίποτα για μια τέτοια γούνα, για τέτοιες ποιότητας γούνα. Οπότε αν θέλετε να πάρετε κάτι, νομίζω είναι η κατάλληλη εποχή. Εντάξει, μπορεί να μην προλάβετε να το φορέσετε, αν και ο καιρός είναι χάλια, οπότε εγώ θα την φόραγα τη γούνα. Αλλά θα το έχετε σίγουρα για τον χρόνο σε μια πολύ καλή τιμή. 25 ευρώ για γούνα, εγώ δεν βρήκα πουθενά εδώ. Οπότε η γούνα είναι αυτή, είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας. Μου αρέσει ότι είναι γούνα μεν, αλλά είναι και πιο casual, όπως η δικιά μου. Θυμηθείτε με την κουκούλα, είναι και αυτή τέτοια φάση, πολύ ωραίο κομμάτι, 25 ευρώ, τσεκάρετε την σίγουρα. Έχω άλλα τρία πραγματάκια από το Choice, το πρώτο που έχω να σας δείξω είναι ένα κιμονό, με έτσι πιο γεωμετρικά σχήματα και το καλό είναι ότι το υφασμά του δεν είναι αυτό το ελαφρύ που έχουν συνήθως στα καλοκαιρινά κιμονό, είναι σαν ζακέτα, οπότε φοριέται άνετα για αυτή την εποχή, μου άρεσε πάρα πολύ, είναι πολύ καλής ποιότητας και πολύ οικονομικό και αυτό. Και έχω και να σας δείξω και δύο μπλούζες σε 25 διαφορετικές κρεμάστρες σήμερα, γιατί έχω ξεκαρφιτσώσει όλα μου τα ρούχα από την δουλάβα για να μπορέσω να κάνω αυτό το βίντεο haul. Η πρώτη είναι αυτή εδώ, που την έχει 10 δολάρια, δηλαδή 8 ευρώ κάπου εκεί. Και παιδιά την έχει σε πάρα πολλά χρώματα, την έχω και σε λίγο πιο μπες. Όταν την είχα πάρει, με ρωτάγαν όλοι από πού την πήρα και σε αυτό το υπέροχο ροζ χρώμα. Και μία άλλη μπλούζα, η οποία την βλέπω να κυκλοφορεί πάρα πολύ στο ίντερνετ, αλλά δυστυχώς δεν την έβρισκα στο νούμερό μου και τη βρήκα. Είναι αυτή εδώ, η οποία έχει μπρος και πίσω φτερά. Και είναι πάρα πολύ ωραία ποιότητα. Νομίζω ότι θα είναι πολύ διάφανο το υλικό, πολύ
ξέρετε, ψεύτικο, αλλά όχι, είναι μια χαρά, δεν φεγγίζει σχεδόν καθόλου. Εντάξει, αν βάλετε κόκκινο σουτιέν από μέσα θα φανεί. Αλλά αν βάλετε μπέζι μαύρο ή άσπρο θα είναι κομπλέ. Μου άρεσε πάρα πολύ και αυτή και γενικά όλα ήταν σούπερ οικονομικά από το Choice. Και πάμε σε κάποια πράγματα τα οποία μου τα έστειλε το Romwe. Το πρώτο που διάλεξα είναι ένα πουκάμισο και είναι αυτό εδώ, το oversized πράσινο πουκάμισο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ χοντρό. Από το Romwe έχω ξαναπάρει πουκάμισο, ένα, το έχετε δει σίγουρα στο βίντεο μου, ένα παραλλαγής με stats και πάλι ήταν πάρα πολύ καλής ποιότητας και δεν το περίμενα. Είναι πολύ χοντρό, είναι αυτό που λέμε flannel, δεν είναι αυτά που φοράνε οι μπαμπάδες μας τέλος πάντων. Είναι χοντρό και είναι πράσινο, αγαπάω πάρα πολύ το καρό. Να σας πω ότι το Romwe έχει κάνει πολύ ωραίο site, είχα πάρα πολύ καιρό να μπω να το τσεκάρω, αλλά γενικότερα έκανε πολύ καλό site. Το επόμενο που πήρα είναι ένα κιμονό, είναι αυτό εδώ. Και βλέπετε ότι φεγγίζει έτσι, να βλέπετε μέσα, αλλά είναι πιο καλοκαιρινό όπως και να το κάνω. Λατρεύω ό,τι έχει κρώσει φέτος, δεν ξέρω γιατί. Μου κάνει έτσι πολύ διακοπές και ίσως ότι έχω τόση ανάγκη να πάω διακοπές και να ηρεμήσω κλπ. Που με βάζει πάρα πολύ στο mood. Έχει υπέροχο print και το έχω βάλει και ανάποδο. Ω ναι. Έτσι είναι το σωστό νομίζω. Όχι, τώρα το έχω ανάποδο. Μια χαρά. Okay. Και τέλος διάλεξα αυτό εδώ το πανοφόρι. Έχετε δει το πανοφόρι που το έβαλα και στα αγαπημένα, που είναι έτσι περίπου το ίδιο χρώμα, λίγο πιο σκούρο, λίγο πιο ταμπά. Αυτό είναι λίγο πιο μπες και είναι διαφορετικό στυλ. Έχει και αυτό το γιακά εδώ πέρα που κάνει το όλο σχέδιο πολύ grande κλπ. Έχει και τη ζώνη στη μέση. Μου άρεσε και αυτό πάρα πολύ. Αυτό ήταν πάρα πολύ οικονομικό. Δεν θυμάμαι πόσο έκανε, πάντως η τιμή του ήταν εξωφρενική. Πάρα πολύ καλή ποιότητα. Είναι πάρα πολύ στη μόδα αυτά. Μην με κοροϊδεύετε που το φοράω, είναι στη μόδα κορίτσια. Οι Αγγλίδες ξέρουν. Μου άρεσε πάρα πολύ, μέσα έχει φόδρα, πολύ ωραίο παλτό. Θα σας αφήσω όλα τα link από κάτω. Επίσης να σας πω σε αυτό το σημείο ότι θέλω να κάνω ένα lookbook. Έχω τόσα πολλά ρούχα που θέλω να σας δείξω φορεμένα και πώς τα συνδυάζω κλπ. Αλλά δεν βρίσκω το χρόνο, δεν βρίσκω τον καιρό να πάω έξω να ξεχυθώ στα Γιάννενα να κάνω ένα lookbook με την ησυχία μου. Αλλά σίγουρα θα κάνω κάποια στιγμή. Πείτε μου αν σας αρέσει το lookbook. Δεν μπορώ να πω ότι έχω και το φοβερό στυλ, το extravagant, αλλά κάτι κάνουμε. Λοιπόν, και για να κλείσει επιτέλους αυτό το βίντεο, θα σας δείξω κάποιες αγορές που έκανα από Bershka και H&M. Και θα σας πω ότι χάλασα τόσα λεφτά σε αυτά τα δύο που θα μπορούσα να έχω φορτώσει την κάρτα μου και να πάρω άλλα τόσα. Αλλά έχει χάρη που υπάρχουν μαγαζιά στα Γιάννα και βγαίνω βόλτα και κοινώ την οικονομία των Ιωαννίνων. Το πρώτο πραγματάκι που πήρα από τα H&M είναι αυτή εδώ η μπλούζα, η οποία έχει μανίκια 3 τέταρτα, είναι πολύ ανοιξιάτικη, αν και σε μαύρο, και έκανε 25 ευρώ παιδιά, ήταν λίγο ακριβή, είναι το νούμερο large και είναι πάρα πολύ oversized κλπ. Την φαντάστηκα με σκισμένο μαύρο jean και μου άρεσε πάρα πολύ, είναι μια πάρα πολύ ωραία μπλούζα, πολύ καλής ποιότητας. Εντάξει, εγώ 25 ευρώ δεν την πουλούσα άμα είχα μαγαζί, αλλά κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ ωραία, και για να την πήρε θα μου άρεσε. Πήρα επίσης και ένα παντελόνι, το οποίο το έχω και σε ταμπά. Βασικά σε ένα κίτρινο της μουστάρδας, δεν ξέρω πώς θα το πω, το είδα σε προηγούμενο haul, είναι από τα H&M πάλι. Το πήρα και σε χακί, είναι ψηλόμεσο, είναι πάρα πολύ ελαστικό, πιστεύω ότι θα κάνει σε πάρα πολλά μεγέθη. Σκεφτείτε ότι εγώ το πήρα σε 38, θα το βγάλω και φωτογραφία, ότι φοράω 38, σε τέτοια φάση είμαι. Πάει μέχρι τους αστράγαλους και είναι πάρα πολύ ωραίο, κάνει και 20 ευρώ, το έχει και σε μπλε, μπορώ να το πάρω και σε μπλε γιατί το προηγούμενο με καταβόλεψε. Και το τελευταίο πράγμα που πήρα από τα H&M είναι ένα μπλουζάκι απλό και σιγά μην το είχαν γυρίσει. Γιατί φίλε, τι δουλειά κάνεις. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, είναι και αυτό oversized. Μου αρέσει γιατί έχει χαμόγελο εδώ μπροστά και κολακεύει πάρα πολύ. Το έχω και σε μαύρο, πάλι σας το έδειξα στο προηγούμενο βίντεο, το πήρα και σε γκρι. Και η τιμή του ήταν στα 10 νομίζω. 10. Και πάμε στα Bershka, πήρα δύο μπλουζάκια, έχουν και τα δύο μανικάκι 3 τέταρτα για πιο ανοιξιάτικα. Το πρώτο που πήρα φυσικά είναι γκρι, είναι αυτό εδώ, είναι πολύ oversized, αλλά μου άρεσε, εγώ τέτοια ρούχα φοράω κορίτσια, μην τα ξαναλέμε. Και το άλλο είναι αυτό εδώ το εμπριμέ, δεν ξέρω πώς να το πω, αυτό η αλήθεια είναι μου άρεσε πάρα πολύ, βέβαια δεν ξέρω πώς θα το συνδυάσω με τίποτα. Αυτό εδώ έκανε
Το γκρι έκανε 12,99 και αυτό έκανε 14,99. Προφανώς αυτό δεν ήταν πιο ακριβό, γιατί εντάξει, άμα είσαι μπαξές, όσο να, θα κάνεις περισσότερο. Και το τελευταίο πράγμα που πήρα από τα Μπέρσκα είναι ένα κιμονό. Και μου άρεσε πάρα πολύ, λέει, στεναχωριέμαι που μου άρεσε, γιατί η τιμή του είναι 30 ευρώ, ρε παιδιά. Είναι αυτό εδώ, το οποίο σαν βασικό χρώμα έχει το μαύρο, είναι μπριμέ και όλα τα σχέδια είναι μπες, μου άρεσε πάρα πολύ. Το πήρα πιο πολύ γιατί είναι μακρύ κιμονό, πάει μέχρι δηλαδή το γόνατο και δεν είχα κάτι τέτοιο και δεν έβρισκα βασικά κάτι τέτοιο στα κινέζικα που είναι πιο φθηνά κλπ. Αλλά 30 ευρώ ρε παιδιά, 30, ένα κιμονό 30 ευρώ, το οποίο είναι και δεν είναι και χοντρό, αλλά εντάξει, βάλτο 25 ευρώ. Αλλιώς ακούγεται το 25, αλλιώς το 30. Τέλος πάντων, γενικότερα στα Μπέρσκα έχει πάρα πολύ ωραίο κιμονό. Πήρε και η αδερφή μου περίπου το ίδιο στυλ, αλλά πιο πολύχρωμο, μαύρο πολύχρωμο και, είχε και το ίδιο και σε άσπρο πολύχρωμο. Πάτε να τσεκάρετε αν αγοράζετε από τα Μπέρσκα, πολύ μου άρεσε. Και με αυτό κλείνει αυτό το βίντεο. Θα το κλείσω εδώ το haul γιατί έχω άλλα τόσα ρούχα να σας δείξω και δεν θέλω να βγει σε 40 λεπτό. Το κλείνουμε οπότε εδώ αυτό το βίντεο και το αμέσως επόμενο βίντεο που νομίζω θα είναι back to back θα το δείτε αύριο, ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε αύριο, φιλάκια πολλά σε όλους, γεια σας!